Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και να επιτελευτούμε λίγα λεπτά να του κλέψουμε την ξεκούραση από τον Νίκο τον Μαραγδί, ο οποίος μαζί με την ομάδα Βόλεϊ γύρισαν πρωί-πρωί από τη Σύρο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλησπέρα για μένα. Καλό ταξίδι, λίγο δύσκολο, ευχάριστο. Καλό καιρό, νησί, θάλασσα, νίκη. Δεν ξέρω αν έχεις να πάει από εδώ στη Σύρο με αεροπλάνο. Ναι, όταν φέρνεις την νίκη στις αποσκευές σου σίγουρα είναι ευχάριστο το ταξίδι, δεν ξέρετε που ήταν πρωί. Ναι. Και έγινε πρωί δεδομένου ότι ήταν τσάρτερ για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ξεκουραστούμε, καθώς παίζουμε σε 2 μέρες. Ωραία. Μια χαρά. Νομίζω ότι καλά περάσατε γενικώς αυτές τις μέρες εσείς. Καλά. Δεν πήγαμε διακοπές, αλλά σου είπα, όταν έχεις την νίκη μαζί σου όλα είναι όμορφα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, ήταν αρκετές οι ημέρες. Και σίγουρα και το τοπίο βοηθάει στην αποφόρτιση, έτσι δεν είναι? Το τοπίο του ξενοδοχείου, γιατί εμείς ήμασταν στο ξενοδοχείο και βλέπουμε τη θέα από το μπαλκόνι. Κοίταξε, πήγαμε την Κυριακή, να είχαμε 2 μέρες στο νησί. Από εκεί πέρα το πρόγραμμα μας ήταν full με προπόνηση βίντεο, ώστε να προετοιμαστούμε στο δυνατόν καλύτερο. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Φανταστείτε, ήρθαμε το πρωί και τώρα το απόγευμα στις 4 ώρες ξανά έχουμε προπόνηση, ώστε να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι για την Παρασκευή. Κακά τα ψέματα, δεν είδαμε ποιοτικό βόλεϊ χθες. Είδαμε πολύ νευρικό βόλεϊ, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Έχεις δίκιο. Μου δόθηκε η εντύπωση ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το παίρνατε το παιχνίδι. Το θέλαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι παρόλο που και οι δύο ομάδες είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα και δεν παίχτηκε ποιοτικό βόλεϊ, γιατί πολλές φορές και ο αντίπαλος δεν σου επιτρέπει να παίξεις ψηλό βόλεϊ. Δείξαμε τον πρώτο πόντο ότι το θέλαμε πάρα πολύ και το δείξαμε στην ομάδα της Σύρου. Ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στα κλεισίματα το σετ, ακολουθήσαμε την τακτική μας και νομίζω δίκαια πήραμε την νίκη. Σίγουρα η ομάδα μας έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλό βόλεϊ. Πιστεύω το δεύτερο παιχνίδι θα είναι πιο δυνατό, γιατί και τα παιδιά της Σύρου θα αντιδράσουν. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στην έδρα μας, με τη βοήθεια του κόσμου, παίζουμε πάρα πολύ καλά και το έχουν δει όλοι. Τον καλούμε να έρθει να δει έναν τελικό και έχουμε ανάγκη τη στήριξή του, γιατί ερχόμαστε και από μια σειρά ημιτελικών που ήταν με πολύ μεγάλη ένταση, με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Δεν θέλουμε να επαναπαυτεί στο όνομα του αντιπάλου, επειδή είναι Φοίνικα Σύρου, και να μην έρθει να μας στηρίξει, όπως ήρθε με τον Ολυμπιακό. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Γιατί μου φαίνεται ότι αυτή η ομάδα της άρεσε να παίζει περισσότερο εκτός έδρας? Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που ουσιαστικά κάθε πόντος μετράει, κάθε σετ μετράει και οι έδρες είναι για να σπάνε. Εμείς καταφέραμε φέτος να σπάσουμε 2 έδρες. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά πίστεψε με, όταν βρεθείς μέσα στο γήπεδο να παίζεις ένα κατάμεστο παλατάκι, δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη έδρα. Ναι, παρότι εκτός έδρας έχετε κάνει φοβερά αποτελέσματα, έτσι, δηλαδή όποιο παιχνίδι και στην κανονική πήραμε, περίοδο και ακόμα και στο Link Up. Η ομάδα αποτελείται από πολύ καλούς παίχτες, είναι έμπειροι όλοι και πραγματικά απομονώνουν και εστιάζουν μόνο στην αντίπαλη ομάδα και θέλουμε να παίρνουμε το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να το κάνουμε αυτό απέναντι σε έναν αντίπαλο στους ημιτελικούς, καταφέραμε να σπάσουμε να κάνουμε το break τώρα μέσα στη Σύρο, αλλά πραγματικά για να έχει αξία αυτή η νίκη πρέπει να κερδίσουμε την Παρασκευή ώστε να κρατήσουμε εμείς την πρωτοπορία στη σειρά των αγώνων. Χθες ακόμα και συμπαίκτες όπως ο Κουρνέτας, γενικός και δημοσιογράφοι, έμειναν πάρα πολύ σε μία φάση που θεώρησαν ότι μπορεί να έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ροή του παιχνιδιού. Στην κόκκινη κάρτα που πήρε ο αντίπαλός σας, ο Ανδρεάδης, στο δεύτερο σετ. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα παιχνίδι βόλεϊ, αυτή μια στιγμή να αλλάξει τόσο πολύ? Κοιτάξτε, κάθε πόντος είναι σημαντικός. Τώρα να σας σχολιάσω ότι θέλετε στο κομμάτι του αγωνιστικού, σε θέματα που δεν αφορούν το αγωνιστικό. Όχι την απόφαση ως απόφαση, ως στιγμή ότι μπορεί να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία, στη συγκέντρωση. Όχι την απόφαση, είναι ένα άθλημα, ναι, ναι, σίγουρα. Το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που εξαρτάται πάρα πολύ από την ψυχολογία. Καθώς σας είπα, η πόντη είναι σημαντική κάθε πόντος. Εκείνη τη στιγμή ίσως ο εκνευρισμός μεταφέρθηκε στην πλευρά της Σύρου και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε, διαχειριστήκαμε καλύτερα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό
μειώνει το αγωνιστικό κομμάτι και την παρουσία που είχαμε εμείς μέσα στο γήπεδο. Όπως σας είπα και πριν, ήμασταν πολύ σοβαροί κατά τα κλεισίματα το σετ. Μπαίναμε αποφασιστικά, πιέζαμε, είχαμε πολύ καλό σέρβις και πιέζαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε και πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Νίκο, από την ημέρα που επέστρεψες, ήταν η απορία μου γιατί δεν παίρνεις χρόνο συμμετοχής. Τελικά, αυτό έγινε βάση σχεδίου για να είναι ο βαθμός ετοιμότητάς σου υψηλός και να κάνεις αυτούς τους τελικούς, ή απλά προέκυψε? Κοιτάξτε, στο βόλεϊ η ομάδα δύσκολα κάνει μεγάλες αλλαγές. Είναι 6 παίχτες που απαρτίζουν και το έχετε δει ότι κάθε ομάδα στηρίζει σε 6-7 παίχτες και κατά διαστήματα γίνονται κάποιες μικρές αλλαγές. Εγώ ήρθα, ήμουν καινούριος στην ομάδα, μέχρι να προσαρμοστώ, μέχρι να πάρω χρόνο και να γίνω ένα με την ομάδα, ο προπονητής μου έκρινε και αυτός μου έδινε το χρόνο όποτε χρειαζόταν. Σημασία έχει ότι κατάφερα στα δύσκολα να βοηθήσω και εγώ με την ομάδα με την παρουσία μου. Κάποια στιγμή μας είπε ο κ. Καλμαζή, το θυμόμαστε καλά, ότι του ασκήθηκε έντονη κριτική για την επιλογή τη δική σου. Το αντιλήφθηκες και εσύ και είναι τώρα μια απάντηση και δική του και δική σου αυτό που συμβαίνει δεν τώρα? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι, γιατί να σας πω, σας είπα, εγώ δεν έχω να δώσω καμιά απάντηση. Εγώ είμαι επαγγελματής αθλητής, η δουλειά μου είναι να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να αποδεικνύω κάθε μέρα την αξία μου και να δίνω το 100% σε οποιαδήποτε ομάδα αγωνίζομαι. Δεν έχω να απαντήσω σε τίποτα. Μετά από τόσα χρόνια, ναι. Σωστά. Δεν έχω. Εγώ η δουλειά μου είναι να μπαίνω μέσα και να δίνω το 100% της απόδοσής μου. Σας είπα, δεν στέκομαι σε τέτοια πράγματα και δεν αντιλήφθηκα για κάτι τέτοιο. Την Παρασκευή παίζει ΠΑΟΚ Φοίνικα Σύρου. Πριν από 2 μήνες, στο ανάλογο παιχνίδι, στο πρωτάθλημα βεβαίως, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Πόσο καλός ήταν ο Φοίνικας, ναι, πόσο εύκολα κέρδισε. Άρα είναι μάλλον καλό το ότι συνέβη εκείνο. Τώρα μπορεί να βγει σε καλό. Η αλήθεια είναι ότι ίσως εκείνο το παιχνίδι είχαμε πέσει στην παγίδα. Μόλις είχαμε επιστρέψει από το League Cup που είχαμε κερδίσει και το Φοίνικα και υποθέσαμε ότι θα είχαμε ένα εύκολο απόγευμα. Δυστυχώς εκείνο το παιχνίδι τον είχαμε υποτιμήσει. Καλά θυμάστε, στο πρώτο σετ πήγαιναμε πόντο-πόντο και ξαφνικά χαλαρώσαμε και πήρε Σύρος ένα αποτέλεσμα 3-0. Αυτό έχει μείνει στη μνήμη μας, πιστέψτε με, και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Είναι τελική, ανεξάρτητα που κερδίσαμε προχθές το παιχνίδι, εμείς τα απομονώνουμε, το παιχνίδι το προθεσινό έχει τελειώσει για μας, ξεκινάμε ξανά την Παρασκευή από την αρχή, στο επόμενο βήμα και θα μπούμε 100% αποφασισμένοι για να πάρουμε την νίκη. Σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα που είχε έρθει τότε μας έχει... Είναι σαν ένα μικρό καμπανάκι στο μυαλό μας, ώστε να μην χαλαρώσουμε το λεπτό. Μάλιστα. Νίκο, καλή ξεκούραση. Σου ευχόμαστε την Παρασκευή να το ζήσεις το παιχνίδι όπως το θέλεις, με πάρα πολύ κόσμο. Μια και λες ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό να παίζεις. Είναι ιδιαίτερη χαρά. Πιστέψτε με, και ειδικά η όθηση που μας δίνει ο κόσμος σε εμάς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι τεράστια. Μας βοήθησε πάρα πολύ κατά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και πραγματικά τον έχουμε ανάγκη και το θέλουμε δίπλα μας και στη σειρά των τελικών. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια για την πρώτη νίκη στο τελικό. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Καλό μεσημέρι.